Πιάστηκαν στα πράσα να μεταφέρουν φορτίο μαμούθ με ακατέργαστη κάναβη από τα Χανιά στην Ιεράπετρα. Άνδρες της δίωξης ναρκωτικών και της ΟΠ και Ηρακλείου τους καταδίωξαν από την Παντάνασα μέχρι το Γάζιο, που εμβόλησαν περιπολικό και έδωσαν μάχη σώμα με σώμα για να τους ακινητοποιήσουν, καθώς αντιστάθηκαν στεναρά. Το σκηνικό της άγριας καταδίωξης στήθηκε την 1η Απριλίου του 2018 και οδήγησε στην προφυλάκηση 2 Βούλγαρων και 1 Αλβανού. Στο αυτοκίνητό τους είχαν βρεθεί 4 σακούλες με 21 κιλά και 50 γραμμάρια κάναβης με ζυγαριά ακριβίας. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν σήμερα στο δικαστήριο, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 8 ετών, ενώ έχοντας εκτίσει μόλις 1 χρόνο κράτησης, αποχώρησαν ελεύθεροι από το δικαστήριο, αφήνοντας εμβρόντι τους αστυνομικούς και πολίτες. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και την υπηρετούμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή, κινδυνεύουμε να δώσουμε ακόμα και τη ζωή μας ή να τραυματιστούμε ώστε να προβούμε σε μια σύλληψη ενός κακοποιού. Είναι προκλητικό για εμάς και προκλητικό για τον κόπο που έχουμε κάνει για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, να τους βλέπουμε μπροστά μας. Πολλές φορές έχει τύχει και να μας κοροϊδεύουν διότι δεν τιμωρηθήκαν για πολύ σοβαρά αδικήματα και σίγουρα ρίχνει το ηθικό του απλού αστυνομικού, ρίχνει το ηθικό του αστυνομικού, ο οποίος θέλει να προσφέρει παραπάνω, και έχει αντίστροφα αποτελέσματα όσο αφορά την κοινωνία. Είναι ένα μόνο από τα καθημερινά παράδοξα που συναντούν μπροστά τους οι αστυνομικοί, που δίνουν τη μάχη κατά της εγκληματικότητας, η οποία όμως αντί να πατάσεται θεριεύει, όπως καταγγέλουν οι συνδικαλιστές της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για ατιμωρησία τη στιγμή που οι ίδιοι ρισκάρουν τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα για να πράξουν το καθήκον τους. Αντί να έχουμε βαρύτερες ποινές, βλέπουμε κλίματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, όπως η κατοχή και η χρήση εκρηκτικών υλών, να πέφτουν πλέον στα μαλακά. Έγινε μεγάλο θέμα όσο αφορά τις εκρηκτικές ύλες, Μολότοφ, όπως όλοι είδαμε, η οποία είχε μεγάλη αντίδραση και από την Ομοσπονδία μας, διότι δεν μπορεί ένας αστυνομικός ή ένας πολίτης να κινδυνεύει να καεί ζωντανός και να γίνεται το αδίκημα από κακούργημα, πλημέλημα, και αν τα παραδώσει ο ίδιος στη θέα κάποιου αστυνομικού, να απαλλάσσεται από κάθε κατηγορία. Είναι τουλάχιστον προκλητικό τόσο στους χιλιάδες τραυματίες αστυνομικούς από Μολότοφ, όσο και από τους πολίτες θύματα στη Μαρφίν, που όλοι θυμόμαστε πολύ καλά τι έγινε. Μάλιστα, όπως πέφτουν να προειδοποιήσουν οι συνδικαλιστές της Ελλάς, η μικροεγκληματικότητα οδηγείται εκ των πραγμάτων σε ακόμη μεγαλύτερη έξαρση, καθώς τα κρούσματα πλέον δεν θα καταγγέλλονται καθόλου. Και αυτό γιατί με τις αλλαγές που προωθούνται στον ποινικό κώδικα, κάθε πολίτης που πέφτει θύμα κλοπής, για να καταγγείλει το περιστατικό θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει παράβολο των 50€. Αν πάει στο τμήμα και ενημερωθεί ότι θα επιβαρυνθεί με ένα συγκεκριμένο ποσό, το 50€, για την κλοπή κάποιου αντικειμένου που ίσως να έχει και μικρότερη αξία το 50€, είναι κάτι αποτρεπτικό και δεν θα καταγγέλλονται. Κατά συνέπεια θα μειωθεί η εγκληματικότητα πλασματικά όμως.